Πάμε τώρα στην υπέροχη, στην τεράστια. Κατερίνα, λοιπόν, χτες, θέλω να κάνω εγώ την εισαγωγή. Χθες η Κατερίνα Αθανασιάδη ήταν όλη μέρα εδώ στο κτίριο του Α, έκανε ρεπορτάζ και για την πρωινή εκπομπή και για το μεσημέρι που πήγατε στην Αταλία τη Γερμανού. Τους άρρωσε όλους και λίγο πριν την εκλογική εκπομπή έκανε από εδώ ρεπορτάζ και τις ζωντανές συνδέσεις. Και τη ρώτησα, Κατερίνα Αθανασιάδη, πώς νιώθεις που είσαι μετά από πολλά χρόνια, δεν λέω πόσα, 2-3-4 είναι στο ρεπορτάζ, νεούδι το κορίτσι, ναι, τώρα που είσαι μέσα. Έχει. Και λέει, τι είπες Κατερίνα, και βέβαια σήμερα επέστρεψε έξω. Εννοείται ότι επιστρέψεις έξω, γιατί το πεζοδρόμιο είναι καλύτερο από το μέσα, έτσι. Το πεζοδρόμιο είναι πάντα καλύτερο από το στούντιο, γιατί γνωρίζεις ανθρώπους, τους βλέπεις, μιλάς, είναι ζωντανό το θέμα, η επικοινωνία που έχεις με τους ανθρώπους. Το στούντιο είναι κάτι διαφορετικό, βέβαια είναι πολύ πιο ξεκούραστα μέσα. Για εσάς τους πιο σαλονάτους ρεπόρτερ από εμάς του πεζοδρομίου. Και εμείς έχουμε ξεκούραστα. Κάνει δρόμο, κυρία Κατερίνα μας. Εντάξει, το ξέρω ρε παιδιά. Τα έχουμε κάνει και εμείς. Σταύρο, κατάλαβες. Βγάλε τη γραβάτα, Σταύρο, βγάλε το σακάκι, γιατί μας είπε σαλονάτους. Όχι, πρέπει να υπερασπιστώ την ομίγυρη εδώ. Μιλάς σε πώς είμαστε 2 και 3, 5, σε 5 ανθρώπους που δόξα τω Θεώ έχουν κάνει δρόμο, πεζοδρόμιο, όλα τα τριζούγες. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που είσαι. Είσαι στο αγαπημένο μου ρεπορτάζ πάντως, Κατερίνα. Είναι το ρεπορτάζ το οποίο παίζει στα δάχτυλα. Είναι τα θέματα που ευχαριστούμε να βλέπω πιο πολύ απ' όλα στο δελτίο του Α. Αυτό το ρεπορτάζ λοιπόν, που κάνεις στην...